Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Κουντουρά για την πολύ ευγενική και τιμητική πρόσκληση να με συμπεριλάβει μεταξύ των ομιλητών. Ο ρόλος μου είναι να βασιστώ σε όλα αυτά που ακούσαμε και να προσπαθήσω να τα μαζέψω στον ειδικό πληθυσμό των θαλασσινικών ασθενών. Οι ασθενείς με ιεμία από υπατήτητα C και θαλασσινία κάνουν συχνότερα ίνωση. Τις περισσότερες διαφάνειες που θα δείξω τις έχετε ήδη δει, απλώς και μόνο εγώ τώρα θα κάνω τη σύνθεση για να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα στο τέλος. Και αν πάμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν πιο σημαντική ίνωση με θαλασσινία, αυτοί είναι όσοι έχουν ιεμία από τον ιό ΣΕ. Ευτυχώς έχουμε φάρμακα τα οποία σκοτώνουν τον ιό, οδηγούν σε ίαση και πλήρη εκδίωξη του ιού. Αυτά όλα βοηθούν στο να υποχωρήσει η υπατική ανεπάρκεια όταν υπάρχει, να υπάρξει αύξηση επιβίωσης. Το κίνδυνο της υπατοκαρκινογένεσης δεν τον μηδενίζουν στον χειρωτικό ασθενή, αλλά τον μειώνουν. Συνεπώς θέλει προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Την αντίσταση στην ισουλίνη που προκαλεί ο ιός την αντιμετωπίζουν. Και το μεγάλο ερώτημα είναι ποιοι θα πάρουν θεραπεία. Γενικά, βασισμένοι και στις αρχές της Ιπποκράτειας Ιατρικής, κάθε ασθενής έχει δικαίωμα στη θεραπεία. Αλλά η απόφαση θα βασιστεί σε μερικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι παλιοί αλλά χρήσιμοι στην εποχή μας. Πόσο βαριά είναι, τι πιθανότητα έχει να ανταποκριθεί, τι συνοσυρότητες έχει, να μην υπάρχουν αντεμβρίξεις, τι ανεπιθύμητες ενέργειες αναμένουμε να δούμε, τι επιθυμεί ο ασθενής. Και το τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, στην εποχή των μνημονίων και της οικονομικής κατάρρευσης, το κόστος της θεραπείας και την ασφαλιστική κάλυψη. Αυτή είναι η λίστα ποιοι θα πάρουν θεραπεία κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Υπατολογικής Εταιρείας. Έχουν λεφθεί επανειλημμένως. Θα πάρουν αυτοί που είναι κυρωτικοί, ασφαλώς αυτοί που έχουν μια διοικούμενη γύρωση, δεν συζητιέται. Οι κυρωτικοί, αυτοί που είναι προκυρωτικοί, το F3, η κατάταξη F1 προς F4 είναι το F4 αναντιστοιχεί στην κύρωση. Αυτοί λοιπόν που είναι προκυρωτικοί, οι F2 καλό είναι να πάρουν, χρήσιμο είναι. Και για τον εθένα αρχή χωρίς σημαντική ίνωση να γίνει εξατομίκευση. Αποκλείονται από τη θεραπεία όλοι όσοι δεν έχουν προσδόκιμο επιβίωσης αυξημένο από συνοσιρότητες. Και επίσης ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι αυτοί που έχουν άλλα υπατικά νοσήματα ή άλλες υιογενείς λοιμώξεις οι οποίες τρέχουν την υπατική νόσο γρηγορότερα, έχουν εξωυπατικές εκδηλώσεις από αυτό και όσοι εκ της εργασίας τους ή εκ της ιδιαιτερότητας στη ζωή τους έχουν αυξημένο κίνδυνο να μεταδώσουν τον ιό. Στην περίπτωση της θαλασσεμίας δεν υπάγεται το νόσημα εδώ, αλλά θα μπορούσε κανένας να πει ότι αφού μπήκε η μη αλκοολική λιπόδης νόσους του ύπατος θα μπορούσε να είναι και η θαλασσεμία. Με τις οδηγίες αυτές συμφωνούν και οι οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας και βέβαια αναφέρθηκε πριν ο καθηγητής του Παπαθεοδωρίδης και οι οδηγίες του Τεχνών. Στόχος μας είναι από αυτή τη διαφάνεια που την είδαμε πάρα πολλές φορές να είναι αυτό εδώ, Αυτό εδώ είναι χωρίς πρόοδο, επιβίωση χωρίς πρόοδο της υπατικής νόσου σε αυτόν που δεν έχει υπατήτηδα σε, δηλαδή τον κάναμε καλά, και σε αυτόν ο οποίος δεν έχει πολύ σίδηρο, δηλαδή παίρνει σωστά τους υλικούς παράγοντες. Από ένα πάνω η ευθεία η οποία είναι οριζόντια, αυτός είναι ο στόχος. Πώς θα πούμε ότι κάποιος είναι προχωρημένος. Ακούσατε από την καθηγήτρια Καμάλ ότι θα πάμε με την αξιολόγηση της σύνοσης και πώς θα το κάνουμε αυτό. Μπορεί να είναι η βιοψία, αλλά δεν μπορεί να γίνει στην καθημερινή πράξη μαζικά, ούτε επαναληπτικά. Συνεπώς πάμε στα μη επεμβατικά. Το FibroScan είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ και υπάρχει μια κατάταξη της υπατικής ακαμψίας, της σκληρότητας του ύπατος και με βάση αυτή υπάρχει αντιστοιχία στην κατάταξη F1 προς F4. Υπάρχει βέβαια ανάγκη για κοστολόγηση και κάλυψη των εξόδων της ελαστογραφίας από τον ΕΟΠΗ, δεδομένου ότι σήμερα δεν καλύπτεται, αναγκάζονται οι ασθενείς και υποβάλλονται στο έξοδο σε μια εποχή που και το τελευταίο ευρώ έχει σημασία και η τιμή είναι άλλοτε άλλη και εξατομικευμένη. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστεί κεντρικά και να καλύπτεται. Τώρα,
πιάνει ή το φάιμπρος κάνει στην θαλασσινία. Είδαμε και το πρωί, εδώ αναφέρομαι σε άλλη εργασία, αλλά όλες είναι παρόμοιες, ότι όσο υπάρχει μια πολύ καλή αντιστοιχία, δεν επηρεάζεται δηλαδή από την παρουσία του σιδήρου η υπατική ακαμψία, όσον αφορά την σκληρία σε σχέση με, με το F4, ενώ η μαγνητική είναι πολύ καλή να προσδιορίσει το σίδηρο, αλλά δεν μας βοηθάει στην παρουσία της ίνωσης. Τώρα, ο δείκτης άπλη βασίζεται στο γεγονός ότι οι κυριολεκτικοί άρρωστοι έχουν την άστη παραπάνω από την άλλη και ότι έχουν χαμηλά αιμοπετάλια επειδή έχουν υπερσπληνισμό. Ο δείκτης αυτός στους θαλασσιεμικούς που έχουν κάνει σπληνεκτομή δεν ισχύει, δεδομένου ότι τα αιμοπετάλια τους είναι περισσότερα από αυτά που θα αναμενόντουσαν. Συνεπώς είναι ένας καλός δείκτης παρουσίας ίνωσης, σημαντικής ίνωσης, αλλά σε εμείς σπληνεκτομηθέντες. Τώρα το FibroTest είναι ευρύτατα χρησιμοποιούμενα ας πούμε στη Δύση, στις πλουσιότερες χώρες. Στον τόπο μας δεν χρησιμοποιείται ευρέως, υπάρχει δυνατότητα να γίνει, αλλά βέβαια και αυτό δεν καλύπτεται. Συνεπώς, όσον αφορά τους συνδυασμούς που ακούσαμε από την καθηγήτρια Καμάλ, αυτό που μπορεί να γίνει είναι συνδυασμός του FibroScan με το Apple σε μη σπληνεκτομηθέντες. Τώρα τα φάρμακα, έγινε αυτή η έκπληξη, την έχετε ήδη πληροφορηθεί, τα είπαν πάρα πολύ ωραία οι προηγούμενοι ομιλητές. Σήμερα μιλάμε για ιάσεις πάνω από το 90-95%. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία ζούμε και για τους παράγοντες μίλησαν οι προηγούμενοι, δεν θα πω τίποτε. Είναι η κατάταξή τους. Υπάρχουν πολλές διαφάνειες όπου φαίνεται η κατάταξη στις διάφορες ομάδες. Αυτά έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα, τα οποία θα αναφέρω εδώ ένα προς ένα για να μας μείνουν. Χορηγούνται από το στόμα. Είναι βραχίας διάρκειας, 3-6 μήνες. Δεν έχουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η ίαση είναι πολύ σημαντική. Ανεξάρτητα από το αν είχες ανταποκριθεί παλιότερα στις άλλες θεραπείες. Είναι κατάλληλα για όλα τα για όλους τους γονότυπους, βέβαια με επιλογή, και στις ειδικές ομάδες. Ποιες είναι αυτές οι ειδικές ομάδες? Τους αιμοσπληνοπάθειες συνηθίζανε να τις βάζουν παλιότερα όταν χρησιμοποιούνται η θεραπεία με υπερφερόνη και ριβαδιρίνη. Με τα καινούργια φάρμακα δεν αποτελεί ιδιαίτερη ομάδα. Τώρα, όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, ακούσατε ότι δεν έχουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι ήπιες και εύκολα αντιμετωπίζονται από τους ασθενείς μας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές για τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στις φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις. Όχι τόσο πολύ όσο συνέβαινε με τους αναστατές προτεάσεις πρώτης γενιάς, αλλά είναι πολύ σημαντικές και συνέχεια υπάρχουν αναφορές, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Έχω εδώ και την αναφορά μέσω του διαδικτύου. Είναι εύκολα προσεγγίσιμο σε όλους μας να κοιτάξουμε τι παίρνει ο άρρωστος. Αυτή τη διαφάνεια την έδειξε και ο κύριος Παπαθεοδωρίδης. Μας λέει ότι αυτά τα φάρμακα έχουν επίδραση στη γλυκοπρωτεΐνη πι και στο σύστημα το ενζυμικό του 5450. Θέλει λιγάκι προσοχή. Όχι πάρα πολύ, δεν είναι πολλές οι αντεδείξεις, αλλά θέλει λιγάκι προσοχή. Για την εφηβή ανεπάρκεια αναφέρθηκε, όπως μου δίνει προσοχή κάτω από τη κάθαρση κάτω από τα 30. Στην υπατική ανεπάρκεια δεν χορηγούνται όλα τα καινούργια φάρμακα. Και έρχομαι τώρα στο θέμα των κατευθυντηρίων οδηγιών. Το 2010 δημοσιεύτηκαν στο Μπλαντ οι οδηγίες τότε για την αντιμετώπιση της θαλασσινίας με την συνυπάρχουσα χρονία ιογενή λίμωξη Β και Σ από μια ομάδα διεθνή με εκπροσώπους κυρίως από την Ιταλία, συμμετείχε ο καθηγητής Αντώνιος Κατάμης από την Ελλάδα και από άλλους, και έλεγε τότε ότι η Τερφερόνη δίνει κάποια ποσοστά, 40-90%, άμα δώσουμε και ριβαδιρίνη βελτιώνουμε τα ποσοστά λιγάκι, αλλά αυξάνουμε τις μεταγγίσεις, και έδινε και διάφορους προγνωστικούς παράγοντες. Σήμερα όμως αυτό το σενάριο έχει ξεπεραστεί τελείως. Βρισκόμαστε στη νέα εποχή με τα νέα φάρμακα. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Παθολογικής Εταιρείας, δημοσιευμένες πριν από 2 μήνες, λένε ότι οι ασθενείς με αιμοσπληνοπάθεια δεν πρέπει να θεωρούνται ότι είναι κάτι διαφορετικό, δεν πρέπει να παίρνουν ιντερφερόνη, ούτε ριβαδιλίνη, γιατί αυτό αυξάνει και την ανεμία τους, η οποία επιβαρύνει και την καρδιακή ανεπάρκεια εφόσον υπάρχει, και την ανάγκη μεταγγίσεων την αυξάνει. Συνεπώς, αυτά τα φάρμακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και πρέπει να χρησιμοποιούνται τα νέα φάρμακα που ακούσατε και πριν. Οι συστάσεις για έναρξη της θεραπείας
και οι συστάσεις για, για τη μορφή της θεραπείας είναι όπως και για τους μη θαλασσιακούς ασθενείς που δεν έχουν αιμοσφαιρινοπάθεια και η σύσταση είναι όχι τερφερόνι, όχι ριβαπυρίδη. Τώρα για, για την ιδιαιτερότητα έβαλα μια διαφάνεια για την ιδιαιτερότητα των φαρμάκων που παίρνεις για κάποια συνοσηρότητα. Πάνω-πάνω έχω βάλει αυτό το κουκκινάκι. Αυτό είναι από μια, διαφάνεια από την Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Εταιρεία, η οποία λέει, ας πούμε, ότι αυτός ο οποίος παίρνει σοβροσβουδίρι, ας πούμε, και παίρνει αμυοδαρών και τα άλλα, αλλά εγώ αναφέρομαι σε αυτό περισσότερο, είχε προβλήματα καρδιάς και υπήρξε και ευνίδιος θάνατος. Αυτό σημαίνει ότι όταν πρόκειται να πάρεις τα καινούργια φάρμακα, μια ματιά στις φαρμακευτικές αλληλεπεδράσεις, μήπως τυχόν αυτό το οποίο παίρνει για κάποια άλλη εκδήλωση ο θαλασσιακός μας έχει συνέπεια ή έχει και αντίθετη δράση. Θέλει λιγάκι προσοχή. Δεν μπορεί να θυμόμαστε όλα, θα μπαίνουμε μέσα από το σάκ και θα το βλέπουμε. Βέβαια, είπε πολύ ωραία ο κ. Παπαθεοδωρίδης, ότι αν είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν το πολύ χρειάζεται, κόφτε το για τρεις μήνες και συνεχίζουμε. Τώρα, όσον αφορά τους χημικούς παράγοντες, προσπάθησα να κάνω αυτό που σας είπα πριν, θα το κάνω εγώ. Βρήκα μια αναφορά για τη σιμεπρεδίνη και το ντεφερασιρόξ, το οποίο λέει ότι να χορηγούνται, αλλά επειδή δεν έχουν συγχορηγηθεί μαζικά, να χορηγούνται έτσι όπως, το κάνετε, αλλά με προσοχή και κάθε βέβαια ανεπιθύμητη ενέργεια που διαπιστώνετε πρέπει να ανακοινώνεται στην ιατρική κοινότητα. Εδώ είναι οι συστάσεις που μας έδειξε ο κύριος Παπαθεοδωρίδης, αλλά χωρίς ντεφερόνι και χωρίς ριβαπυρίδη, ανάλογα με το μονότυπο και ανάλογα με το χρόνο. Τώρα, ο χρόνος χορήγησης των φαρμάκων είναι σημαντικός. Στην ελληνική πραγματικότητα αντιμετωπίζονται οι χειροτικοί ασθενείς και πέρα από ασυμπτωματική και συμπτωματική κύρωση. Συνεπώς, το ερώτημα φτάνουν οι 12 εβδομάδες. Ή θα πρέπει να κάνουν 24 δεδομένου ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί η ριβαπυρίδη. Προς το παρόν τα σχήματα που εγκρίνονται είναι των 12 εβδομάδων. Υπήρξε και μια αναφορά πριν από ένα μήνα στο Πανελλήνιο Ιατρολογικό Συνέδριο από συνεργασία της ομάδος του καθηγητή Ακριβιάδη και, αθηναϊκής ομάδος, θυμάμαι το όνομα του κ. Κουντουρά, που χορήγησε τα νέα φάρμακα σε κυρωτικούς θαλασσινικούς ασθενείς. Οι 8 πήραν σοφοσβουδίνη και σιμεπρεδίνη, οι 3 πήραν σοφοσβουδίνη και ριβαπυρίνη, αυτό υπήρχε για την εποχή εκείνη, και 2 πήραν σοφοσβουδίνη και τα κατασβήνη. Βέβαια, οι άνθρωποι δώσανε τα πρώιμα αποτελέσματά τους. Υπήρχε πολύ καλή ανταπόκριση όσον αφορά το θέμα της βιοχημικής ανταπόκρισης, αλλά και 4 στους 4 που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία και ελέγχθησαν 3 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας, είχαν γίνει καλά. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, κάνεις τη θεραπεία, περιμένεις 3 μήνες και μετά κάνεις έλεγχο για ιεμία. Αν δεν υπάρχει ιεμία, έγινε καλά. Η σύσταση είναι να ξανακάνεις έναν έλεγχο μετά από ένα χρόνο. Η πιθανότητα βέβαια να ήταν ψευδής η πρώτη αρνητική ιεμία είναι κάτω από το 1%. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η σύσταση πριν του πεις ότι έγινες τελείως καλά. Προσοχή πολύ, αν ήταν χειροτικός, ότι έγινε καλά από τον ιό, αλλά η πιθανότητα να κάνει υπατοκυταρικό καρκίνο δεν είναι μηδέν. Συνεπώς κάθε 6 μήνες ο χειροτικός συνεχίζει και ελέγχεται με υπερήχους και κάθε νέα βλάβη θεωρείται υπατοκυταρικός καρκίνος μέχρι αποδείξεις των αντίον. Και το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ακούσαμε και από την καθηγήτρια Καμάλ, προσοχή στις επαναμολύνσεις. Ο ιός αυτός δεν αφήνει πίσω ανοσία, μπορείς να ξανακολλήσεις. Και υπάρχουν τέτοιες αναφορές και σε θαλασσιακούς, γιατί τώρα πια δεν το παίρνει με τη μετάγγιση, αλλά από, από επικίνδυνο τρόπο ζωής ή και από ατύχημα στα πλαίσια της ιατρικής φροντίδας είναι δυνατή η επαναμόλυνση. Προσοχή λοιπόν, γιατί έχουν αποδειχθεί οι επαναμολύνσεις και όταν το κάνει ο άλλος θεραπεία, του λες ότι έγινε καλά και μετά σου έρχεται πάλι με τον ιό, δεν είναι ο παλιός ιός που ξύπνησε, είναι επαναμόλυνση. Κλείνω με τη θεραπεία. Ακούσαμε πάρα πολλά. Η θεραπεία έχει φτάσει πια 130-150.000 τουλάχιστον σε νούμερο. Το κόστος όμως για τις εταιρείες που παράγουν τα φάρμακα είναι ελάχιστο. Η τελευταία γραμμή, παρακαλώ πάρα πολύ, να τύχει της προσοχής σας. Βλέπετε κάτι λίγα δολάρια. Και άμα βάλουμε και τους συνδυασμούς, γιατί δεν θα πάρει ένα χάπι τους συνδυασμούς, είναι πάλι κάτι ελάχιστα δολάρια. Και άμα βάλουμε και το μοριακό έλεγχο, βάλουμε και την πονοτύπωση,
βλέπετε ότι το κόστος στη θεραπεία δηλαδή της εταιρείας είναι από 2,67 μέχρι 4,44 δολάρια. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να καλυφθεί, πρέπει να καλυφθούν και οι μελέτες που πάνε από 10 χρόνια, πρέπει να καλυφθούν οι προσπάθειες που έχουν γίνει και ένα κάποιο λογικό εισαγωγικό κέρδος. Και να ξέρουμε ότι εκτός του ότι θα γίνει καλά, θα αυξηθεί και η παραγωγικότητα αυτού που έκανε τη θεραπεία. Αυτό δεν το βάζουμε το παράγοντα, τώρα τελευταία αρχίζουν και το μετράνε. Μου άρεσε αυτή η διαφάνεια στο τελευταίο χεκατόλεπτο και τη βάζω μέσα. Αυτός που έγινε καλά θα δουλέψει περισσότερο, δεν θα λείπει από τη δουλειά, θα παράγει περισσότερο και στο τέλος, αν έχει και πολλά χρόνια μπροστά, θα κάνει και απόσβεση από ένα μέρος της θεραπείας. Κλείνω με αυτές τις... δεν είναι προτάσεις, γιατί δεν είχα κάτι να σας προτείνω. Έχω μια περίληψη έκανα με μερικές γραμμές. Όλοι ελέγχονται, δεν το συζητώ, θα μας ελεγχθεί για λίμοξισέ. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που έχουν ιεμία από το ΣΕ. Αν έχεις μόνο αντίσωμα, είσαι υγιής. Οι πάσχοντες πρέπει να εκτιμηθούν για τη θεραπεία, τη νέα θεραπεία. Η θεραπεία πια δεν μπορεί να έχει ιντερφερόνη και ριβαπυρίνη. Η πρόοδος θεωρώ, και άλλοι το θεωρούν, η πρόοδος που έγινε όσον αφορά στη θαλασσεμία με τα νέα φάρμακα της παρτίδας ΣΕ είναι αντίστοιχη με την πρόοδο στους χημικούς παράγοντες. Οπωσδήποτε θεραπεία στο F3-F4 εκεί θα προσπαθήσει πολύ και το Κερνό και ο κ. Παπαθεοδωρίδης όσο μπορεί να κατεβεί. Στους χειροτικούς δεν ξέρω αν φτάνουν οι 3 μήνες, δεν είμαι σίγουρος δεδομένου ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί η ριβαπυρίνη, ίσως να μην φτάνουν οι 3 μήνες. Όσο μπορεί να κατέβει στον F2, υπάρχουν αναφορές και για 8 εβδομάδες θεραπείας, αλλά σε μη χειροτικούς ασθενείς. Για τον F1 εξατομίκευση, για τα ελληνικά, για την ελληνική πραγματικότητα δεν μπορεί να συζητηθεί. Παράλληλα, χημικούς παράγοντες με το σωστό τρόπο, έτσι όπως ακούσαμε σήμερα το πρωί, έτσι ώστε να χτυπηθεί και ο δεύτερος παράγοντας, ο σίδερος. Και όπως πάντα, να προσέχουμε πολύ, μην υπάρχει ατύχημα με τις μεταγγίσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.